λίχνο του άστρου στους ουρανούς ευγήκα. Στο αγιάζι των λιμώνων, στη μόνη ακτή του κόσμου. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Thank you.
γιαγιά μου τη λένε λελιό. Την κοπελιά μου τη λένε λελιό. Μαγόχο μυστικό. Oh.
μια σας η όρθη η παντοτιμή.
Stay.
στο σταυρισμό του προγράμματος να σας πούμε καλωσορίσατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε, γιατί είναι η πρώτη μας συναυλία, η πρώτη μας μεγάλη συναυλία μετά την πανδημία. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτό το αφιέρωμα το ετοιμάσαμε 2 χρόνια τώρα. Θα ήταν ένας εορτασμός. Ο Μίκης Θεοδωράκης ζει μέσα από τη μουσική του, μέσα από τα τραγούδια του. Και θα περάσουμε τώρα σε κάποια άλλα κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη. Επιλέξαμε να έχουμε και την πολύ ευαισθητη του πλευρά σήμερα και έχουμε και τη μεγάλη χαρά να έχουμε και μια πολύ σπουδαία τσελίστρια σήμερα, είναι η Τζαϊάννα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα μιλάμε στα επόμενα μας τραγούδια στο υπόλοιπο του προγράμματος. Thank you.
Thank you.
Εσπήρα στον κήπο σου χορτάρι. Να έρχονται το βράδυ τα πουλιά. Τώρα ποιο φεγγάρι σε έχει πάρει. Άδειασε του κόσμου η αγκαλιά. Στις νύχτας το μπαλκόνι αγώνιο ουρανός. Την αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνός. Στις νύχτας το μπαλκόνι αγώνιο ουρανός. Την αγάπη σκόνη κύλησαν τα νιάτα στο ποτάμι και γίνω καιρό σαν η φωριά. Ήμουνα στον άνεμο παλάμι κι ήσουνα στην πόρα λιγαριά. Στις νύχτας στο μπαλκόνι τ' αγώνιο ουρανός κι η αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνό. Κάθε μέρα η διαδρομή προς τον ίδιο, κάθε μέρα κάθε. Ξέραμε το σπίτι του κάθε μέρα, που μπαίναμε στις αυλάδες τους, που μπαίναμε στα σπίτια του. Επισκέπτες στον τόπο τους. 46 χρόνια μετά επισκέπτονται τα κόμματά τους. Επιστρέφουν στις γειτονιές και περπατούν στους δρόμους που μεγάλωσαν. Γειτονιά μας. Όταν έτρεχαν να σωθούν από τους ατήλες που εισέβαλαν στο Βαρόσι. Ο Παυλοσιακόβου κρατάει στα χέρια του την κάμερα, καταγράφει τα πρώτα λεπτά όταν ανεβαίνει τις σκάλες του σπιτιού του, εκεί που μεγάλωσε. Καθημάξαν όλα, έγραψαν τίποτα. Τίποτα όμως δεν θυμίζει την εποχή εκείνη. Χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους φοβούμενοι σφαγές. Οι οικογένειες έφυγαν για να γλιτώσουν. Είναι δύσκολο πολλά, πάρα πολύ δύσκολο. Τίποτα δεν έχω βρει, μόνο ορισμένα τουριστικά βιβλία. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο στην πόλη φάντασμα. Μέσα από τα χαλάσματα οι μνήμες ξαναζωντανεύουν και θυμάται. Τίποτα δεν πήρα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Αφιερώνω αυτή την ημέρα στον πατέρα μου. Ο οποίος είχε φύγει. Πρόσφυγες ξανά μέσα στο σπίτι τους, στην πόλη τους. Η Αναμαραγκού βλέπει το σπίτι της από μακριά. Δεν μπορεί να προσεγγίσει. Η θάλασσα έχει διαβρώσει τα πάντα εκτός από τις μνήμες. Συνταρακτικές μνήμες, τουλάχιστον τούτη τη περιοχή πάμε. Αλλά πάλι, δαμέ, ζούσε ο κόσμος. Δεν ήταν μακριά από την θάλασσα να βοηθήσαμε ο κόσμος. Πικρά ηλιά ούτε. Το άνοιγμα του παραλιακού μετόπου της πόλης των Βαροσίων στην Κύπρο από την Τουρκία έφερε ξανά στο προσκήνιο το κυπριακό ζήτημα, που αν και έχουν περάσει 46 χρόνια, παραμένει βαθιά ανοιχτή πληγή του νησιού. Εγώ τώρα θέλω να κλάψω δυνατά. Ωραία. Το κλάμα μου να ακουστεί στο πενταδάκτυλο. Και ο αντίναλος στην πόλη μου δεν θα μοχωστώ. Τα νιάτα μου που εφητευτήκα δανέ. Αυτά πόνο. Όνειρα στην άμμο. Και στη φάτου τα χάσατε. Στην καρδιά. Το
μέλλον μου το φαντάζομαι μόνον εδώ.
Είμαστε πάντα ενωμένοι και βλέπετε έχουμε πολλές γενιές στη χοροδία μας, μικρούς, πιο μεγάλους πατεράδες, μαμάδες και όχι μόνο, Ελλαδίτες, Κύπριους, γιατί μας ενώνει η αγάπη για το τόπο μας. Έχουμε ακόμα ένα τραγούδι, αλλά σε αυτό το σημείο, βλέποντας και αυτό το βίντεο, θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Παγκυπρίου, συγγνώμη, το λίγο τράγει, για τον κύριο Φίλιπ Κρίστοφερ, να του δώσω τη σκητάλη και να την πω το κύριο Τερμόδιο. Ο Φίλιος, ένα Τερμόδιο. Που δεν είναι η Σμήνη Μιχαηλίδη μαζί μας, η πρόεδρος της χοροδίας μας, η οποία φαντάζομαι γίνεται καλύτερα και σύντομα θα είναι πίσω μαζί μας. Έχουν γίνει πολλές συναυλίες για το Θεοδωράκι από πολλούς άλλους χώρους. Εδώ πέρα είναι εθελοντές, οι οποίοι θυσιάζουν κάθε εβδομάδα να είναι στο μαζί. Αγωνίζονται και
και να τραγουδούν και για τη σκλαβωμένη Κύπρο και για την ελευθερία. Διότι όσο η Κύπρος είναι σκλαβωμένη, αυτή η χοροδία θα τραγουδάει. Θα ήθελα να καλέσω, διότι είναι μεγάλη τιμή που έχουμε μαζί μας το Σεβασμιότητο, His Eminence, Archbishop Επιδοφόρος, ο οποίος μας τιμάει με την παρουσία του σε αυτόν τον χώρο, τον οποίο ο Παγκύπριος βοηθάει να τον κρατήσουμε και να τον αξιοποιήσουμε. Your Eminence, if you can... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω και εγώ δύο λόγια. Είναι συγκίνηση πραγματικά, μας προσφέρατε μια καταπληκτική εμπειρία. Έχουμε καταπληκτικές φωνές τελικά στον ελληνισμό, οι οποίες μας κάνουν υπερήφανους και σήμερα τιμούμε ασφαλώς έναν εξαιρετικό μουσικό, τον κορυφαίο μουσικό του ελληνισμού, τον Μίκη Θεοδωράκη. Να είναι η μνήμη του αιωνία. Απόψε αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η δύναμη του ελληνισμού είναι ο πολιτισμός του. Ότι εάν ποτέ ο ελληνισμός έγινε υπερδύναμη στη δημιουργικότητα, στον πολιτισμό, στην τέχνη, στην φιλοσοφία και στην επιστήμη. Ποτέ δεν έγραψε ο ελληνισμός στην ιστορία του σελίδες με το αίμα άλλων λαών, μόνο με το δικό του το αίμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που φιλοξενηθήκατε εδώ, διότι θέλουμε αυτό το κέντρο, το πολιτιστικό, να γίνει το σπίτι της Κύπρου. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Συνεργάτες και συνεργάτες για αυτό το όραμα που έχουμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ζητήσω από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, ο καλός μας φίλος, ο οποίος ποτέ δεν έχει χάσει εκδήλωση του Παγκυπρίου. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι σήμερα μίλησε η μουσική και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαέστρο, κυρίες και κύριοι, θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια. Είναι αυτή η γνώριστα που καλυμπώνει την ψυχή μας και μας κάνει αισιόδοξο για το μέλλον. Σαν χθες θα γιόρταζε ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης που σαν αύριο δοξάστηκε στα νερά του Αιγαίου και νομίζω ότι σαν σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ Φίλιππα που πήρατε την πρωτοβουλία αυτή και τιμούμε και αυτό τον ήρωα και στο όνομά του όλους αυτούς τους ήρωες που υπερασπίζονται την πατρίδα μας, την Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Αγαπητός κούρας που είναι υπηρέτησε τόσο άξια και τον αγαπήσαμε όλοι, όπως ξέρετε σύντομα θα φύγει από την Αερόχη, και είναι, μας έχει κάνει πολύ υπερήφανος και τον ευχαριστούμε τόσο πολύ για τόσα που έχει κάνει για την ομογένεια ολόκληρη. Επίσης μαζί μας έχουμε τον αγαπητό φίλο Μιχάλη Φιρίλαν, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου. Αγαπητέ, να ευχαριστήσω πρώτα την Πορκοδία και τις μεγάλες φωνές που ακούσαμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσετε πάρα πολύ, μας πήρατε πίσω και σε παιδικά χρόνια και στις αναμνήσεις. Πριν μερικά χρόνια είχα την ευκαιρία να κάνω μια παρουσίαση για Ελλήνων καλλιτεχνών για το Τσιτσάνι. Και είπα εκεί ότι χωρίς το Τσιτσάνι δεν υπάρχει Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι χωρίς το Θεοδωράκη δεν υπάρχει ελληνισμός. Και το τεράστιο φάσμα που έγραψε ο τεράστιος αυτός άνθρωπος, το έργο του μας άγγιξε όλους και νομίζω ότι από μόνος του κατάφερε να δημιουργήσει μία ενωμένη πολιτιστική ψυχή, ελληνική ψυχή, σε όλες τις άκρες της Ιφιλίου, όπου βρίσκονται Έλληνες, και γι' αυτό πάντοτε θα τον ευχαριστούμε, πάντοτε θα τον εκτιμούμε
πάντοτε θα τον αγαπούμε και θα τον τραγουδούμε. Ευχαριστώ. Φίλιππα, ευχαριστώ για εσένα. I want to express my thanks to all of you. The Federation of Cypriot or American Organizations, his president was not feeling well, Kyriakos, so he could not be with us, but I'm very happy that we see Despina, the vice president here, and Dasula. Thank you so much for all your help. I want to thank all the divisions of the Pan-Cyprian that are here today, including the president of the theater, Effie Antoniou, and all the other divisions. You know the Pan-Cyprian Association that was founded 48 years ago, a few months after the Turkish invasion of Cyprus, has been fighting for 48 years. This community, not only in New York, but across the United States, is the one that's keeping the flame alive, and we are fighting for freedom for Cyprus, and we will not give up until we go back to the beach. Το λέει ο φίλος μας λέει πάντοτε θα τραγουδάμε μαζί ως ότου ελευθερωθεί η Κύπρος. Σας ευχαριστώ όλους που έχετε έρθει. Σας ευχαριστώ και κλείνουμε τώρα με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Κύπρο μας και το έχει γράψει ο Μίκης Θοδωράκης και αν μας επιτρέπει χωρίς να αποκλείω τους υπολείπους. Είστε όλοι εκλεκτοί και πολύ ξεχωριστοί που ήρθατε σήμερα εδώ σε αυτή τη βραδιά να αφιερώσω αυτό το τραγούδι ειδικά στον αγαπητό κύριο Δόκτωρ Κούτρα. Συνυφαρμένη πορεία σας από την πρώτη μέρα και με τη χοροδία που ανέλαβα και εγώ πριν 6 χρόνια. Κάναμε το όμορφο και παράξενη πατρίδα στο Cape Playhouse, τον Δόνο Δημοστέλους και ο κύριος μου Αριστότερ. Και εύχομαι το ότι είμαστε ένα βασανισμένο λαό, το ξέρουμε, δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας, αλλά ελπίζω στο νέο σας προορισμό που θα πάτε, όταν ακούτε από κάποια χοροδία ή κάπου στο ραδιόφωνο το χρυσοπράσινο φύλλο, να σκέφτεστε τη μακρινή ιστορία, τη χοροδία του Παγκυπρίου που σας έχει αγαπήσει και σας ευχαριστούμε για όλο το έργο που έχετε κάνει.